Κυρίες μου και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το ατομικό δελτίο ειδήσεων με τη διακοπό Νικολέτα Δάφνου. Α, ακούω μουσικές! Σαββατοκύριακο στην Ικαρία πέρασε ο ανέμελος πρωθυπουργός μας για να τσεκάρει πώς πάνε οι εμβολιασμοί, λέει. Ναι, και ο ελίτης της πολιτικής μας, ο Νίκος Γεωργιάδης, ο βουλευτής σας, λέω, στη Μολδαβία πήγαινε για να φάει μπόρς. Πρέπει να δεν τρέπεστε, λέω εγώ λίγο. Με επίσημο ανακοινοθέντου, ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη δυσαρέσκειά του για τη δυσπιστία του κόσμου, λέγοντας πως θα παραμείνει σκληρά εργαζόμενος για το συμφέρον του Έλληνα πολίτη. Δεν μπορώ να συγκινούμε. Και πως αν το επόμενο Σαββατοκύριακο χιονίζει, ο έλεγχος για τον COVID δεν θα σταματήσει φυσικά, αλλά θα μεταφερθεί εντελώς τυχαία στην Αράχοβα. Και αν ο καιρός συνεχίζει να είναι ηλιόλουστος, θα πεταχτεί ως τον Άγιο Δομήνικο για να επιβλέψει αν η διεξαγωγή των αγωνισμάτων συμβάλλει στη διασπορά του ιού. Ναι, τι! Επίσης, αγαπητέ πρωθυπουργούλη, θα σας μαλώσω. Γιατί δεν πήγατε να επισκεφτείτε το Παίδον, αλλά πήγατε στην Ικαρία που από την αρχή της πανδημίας έχει μόλις 5 κρούσματα και 7 εμβολιασμούς. Δεν άκουσα πως είπατε, ορίστε. Συγγνώμη, κύριε, πρωθυπουργός είστε. Στα διεθνή μας νέα, αποκλειστική συνέντευξη κατάφερε να εξασφαλίσει το έγκυρο κανάλι μας από τον πρωθυπουργό της Ρωσίας, Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος προέβη σε ενθουσιώδεις δηλώσεις για την αναθέρμανση των ελληνορωσικών σχέσεων. Ας περάσουμε να τον ακούσουμε. Τι κοιτάς? Θέλω να ευχαριστήσω ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο για την καταστολή δικαιωμάτων των πολιτών με αφορμή τον COVID, good job, σύντροφοι, αλλά και για το μοντέλο lockdown μέσα στο lockdown, μέσα στο lockdown, που είναι μέσα στο lockdown, που τιμάει την ρώσικη παράδοση της μπαμπούσκας, όπως το λέτε εσείς λάτος, ματρόσκα, όπως το λέμε εμείς σωστά. Σπασίμπα, η Ελλάδα, τα σβιντάνια. Κάπου εδώ περνάμε στο quiz της ημέρας με την Παυλίνα Νικολίνα. Παυλίνα, σε ακούμε. Πού κοιτάω? Α, ναι. Φίλες και φίλοι, φίλοι καριοφίλοι, καλησπέρα σας. Είναι η Παυλίνα με τις παύλες της. Σήμερα για τα μη διαβασμένα αγόρια μας που θα τα μαλώσω, χουτσούς χουτσούς, έχουμε μία πολύ απλή ερωτησούλα πολλαπλής επιλογής. Πάμε να τη δούμε. Πότε πιστεύετε ότι θα έρθει το καθολικό? Όχι Πάσχα, αλλά lockdown. Α, τέλη Φλεβάρι. Β, του Σκόιλ του Ελικίκου, Γ, του Μέτζη του Νεούκτη, Δ, όταν ο Αρκάς αρχίσει να κάνει κριτική στην κυβέρνηση. Στείλτε το σωστό γράμμα στο 13033 και κερδίστε μια επαναφορτιζόμενη ηλεκτρική οδοντόβουτσα και χιλιάδες δανείσεις. Κλείνουμε με μια ευχάριστη είδηση από το δάσος του Αμαζονίου, καθώς ανακαλύφθηκε μια γιγάντια μπαμπινιωτοπεταλούδα, η οποία έχει ως κύριο χαρακτηριστικό της ότι βουίζει ασταμάτητα γύρω από το αυτί σου όταν κάνεις λάθος στη σύνταξη ή στην προφορικότητα των λέξεων. Ο μεγάλος γλωσσολόγος μας, κύριος Γεώργιος Μπαμπινιώτης, δήλωσε συγκινημένος για την τιμή σε ένα και ονομασία της πεταλούδας με το επίθετό του και αφορμής δοθήσεις, το είπα σωστά, αποκάλυψε στους fans του ότι ετοιμάζει νέο λεξικό μόνο για Ελληνάρες, με ελληνικές λέξεις που μας χαρακτηρίζουν σαν λαό και δεν υπάρχουν σε άλλη γλώσσα. Εκτός από την πατροπαράδοτη φέτα, το Greek φιλότιμο και το ακόμα πιο Greek κέφι, που το βλέπουμε άλλωστε ολούθε γύρω μας τον τελευταίο χρόνο. Ο κύριος Μπαμπινιώτης δήλωσε αποφασισμένος να προσθέσει στο λεξικό και το αυθεντικό αμετάφραστο λήμα «Πασόκος». Θα τον μεθύσουμε τον ήλιο. Απαντήστε και κερδίστε 20% έκπτωση στο καινούριο λεξικό. Ταραραραραραραρα, ταραρα.